Θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Φακοτάκη, ερευνητή του ΜΑΙΧ, και στην κυρία Εύα Γκουντάρα, εργαζόμενη στο Συνεδριακό Κέντρο ΜΑΙΧ, προκειμένου να αναφερθούμε σε αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία του ΜΑΙΧ, το οποίο έχει ρηχτεί στη μάχη για βοήθεια και συνδρομή με είδη πρώτης ανάγκης προς τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Γκουντάρα, να ξεκινήσω με εσάς, να μας δώσετε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες αυτής της πρωτοβουλίας και ποια η ανταπόκριση μέχρι και αυτή τη στιγμή. Το ΜΑΙΧ πήρε την πρωτοβουλία να συνδράμει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται να συλλεχτούν είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους συνανθρώπους μας. Και μέσα από την συλλογική πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων καταφέραμε αυτό και το πραγματοποιήσαμε. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Το Ινστιτούτο φιλοξενεί φοιτητές και καθηγητές από όλες τις γωνιές της γης. Υπάρχουν φοιτητές από Τουρκία, από Συρία. Όλοι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Και οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές. Αλλά αυτό που μας συγκίνησε πάρα πολύ είναι η ανταπόκριση του κόσμου εκτός ΜΑΙΧ. Ήρθαν άνθρωποι, έφεραν κουβέρτες, φάρμακα, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Και ελπίζουμε να βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε. Έχει ολοκληρωθεί, κυρία Γκουντάρα, συγκεκριμένη πρωτοβουλία? Ολοκληρώθηκε χθες. Ναι. Ολοκληρώθηκε χθες. Μεταφέραμε όλα τα είδη που μαζεύτηκαν και έχουν φύγει για Τουρκία. Κύριε Φακοτάκη, υποχρέωση της ερευνητικής κοινότητας η συμμετοχή σε αυτή τη δράση και σε αυτή την πρωτοβουλία? Νομίζω ότι ο καθένας μας οφείλει, εφόσον μπορεί, να βοηθάει όπως μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Βλέπουμε ωστόσο ότι υπήρξαν ισχυρά αντανακλαστικά. Δεν αρκεί μόνο η θέληση να προχωρήσει σε μία ενέργεια, αλλά είναι και η οργάνωση, είναι και η διαχείριση, είναι και ο συντονισμός. Ναι, σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να βοηθήσει, αλλά να μην βρει τον τρόπο να βοηθήσει, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όσοι μπορούμε τέλος πάντων να αναλαμβάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα ιδρύματα όπως το δικό μας, στη συνεργασία με το Δήμο βέβαια και την Αντιδήμαρχο, την αρμόδια, την κυρία Ελένη Ζιβουδάκη εδώ στα Χανιά, και να συμβάλλει ο καθένας όπως μπορεί. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο οι ανάγκες θα αυξηθούν για αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή η τραγωδία είναι τεράστια, ο ανθρώπινος πόνος είναι έντονος και η καταστροφή είναι ολοκληρωτική σε πολλές περιπτώσεις. Ίσως, κυρία Γκουντάρα, να επαναληφθεί μια παρόμοια πρωτοβουλία και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, πάντα αν συνυπολογίσουμε και το σχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά. Αυτό είναι αυτονόητο. Θα παραμείνουμε σε αυτή την προσπάθεια ενεργή για όσο διάστημα χρειαστεί. Κύριε Φακοτάκη, στο μέτωπο της εξωστρέφειας που δείχνει το ΜΑΙΧ, με πρόσημο κοινωνικό κινηθήκατε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αυτή η σύνδεση που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα σε μια ερευνητική ομάδα, σε ένα ερευνητικό σύνολο και την τοπική κοινωνία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έρχεστε πιο κοντά? Νομίζω πως ναι, γιατί όπως είπε και η Εύα πριν, δεν μείναμε μόνο στους εργαζόμενους και στους φοιτητές. Συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και άλλοι άνθρωποι που σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο με το Ινστιτούτο και τη στήριξαν και αυτοί. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία. Αναφορικά, κυρία Γκουντάρα, με όλα αυτά τα οποία συγκεντρώσατε, να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα. Τι σας έφεραν οι άνθρωποι, τι συγκεντρώσατε? Συγκεντρώσαμε αρκετές κουβέρτες, φάρμακα, πρεφικά είδη, ναι, είδη υγιεινή. Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Είναι τα σημαντικότερα, ναι. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και να στείλουμε αυτό το μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης με πρωταγωνιστές ερευνητές της Κρήτης
που μας κάνουν υπερήφανους όχι μόνο μέσα από τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, αλλά και μέσα από αυτές τις κοινωνικές τους πράξεις. Εγώ αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά. Αυτό θα θέλαμε, να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα και τη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να προσφέρουν μέσα από τέτοιες δράσεις, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουν όλοι. Η καθημερινότητα μας τρώει και αυτό είναι γνωστό. Πολύ σωστά. Οπότε πρέπει να τα λέμε αυτά, να τα επικοινωνούμε στον κόσμο, ώστε να υπάρχει μια παρακίνηση. Να απλώνουμε το χέρι και να είμαστε αλληλέγγυοι με όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά.